κύριε Μότσχαν, συγχαρητήρια. Παρότι και Μότσχαν, συγχαρητήρια για την άνω του Σοχού και την επιστροφή στην Α1, παρότι είστε μαθημένος σε επιτυχίες με τον Εθνικό, νομίζω ότι κάθε πρωτάθλημα είναι και ξεχωριστό έτσι. Εντάξει, εννοείται. Εμείς περάσαμε από τα μικρά στα μεγάλα σαλόνια, έσαμε μετά από τη στιγμή που αποχωρήσαμε 3-4 άτομα, έπεσε η ομάδα στη β' κατηγορία. Πήρα κάτι παιδιά νέα, οι οποίοι πήραν την ομάδα, γιατί η ομάδα πριν 2-3 χρόνια δεν θα κατέβαινε. Βοήθησαν και τη δικιά μου την βοήθεια. Εγώ σαν στρατιώτης πρέπει να τους βοηθήσω. Από εκεί και πέρα η ομάδα με μια γροθιά, χαμηλά την μπάλα, έφτασε η ομάδα να είναι στην Α1. Εμείς φέτος δεν ασχοληθήκαμε με κανένα, σηκώμασταν όλες τις ομάδες και δεν λέγαμε για κανένα τίποτα. Η ομάδα τελικά δικαιωθήκαμε. Πιστεύετε ότι μπορεί ο Εθνικός να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες ή ακόμα είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Α1 είναι η καλύτερη κατηγορία. Οι άλλες ομάδες μετά από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Πιστεύω ότι το έχει βιώσει και εσείς με την καρδία. Ναι. Εμείς πιστεύω αν είμαστε στην Α1 και ένα-δύο χρόνια και μετά βρεθούν άτομα να μπορούν να βοηθήσουν και οικονομικά την ομάδα. Γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, αλλάξαν τα χρόνια. Ξέρω. Και τώρα άλλος δεν έχει να φάει, δεν ασχολείται με το να βάλει τα λεφτά στο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Με λίγα λεφτάκια θα μπορούμε να πούμε να πάμε και στη γάμα. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει συνεννόηση, θέλει και βοήθεια από όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Συγχαρητήρια και τότε. Να είστε καλά, Κώστα, και εύχομαι το χρόνο να έχει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Α1. Γιατί η Α1 είναι η ελίτ του αριστερικού ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Και συγχαρητήρια. Μπράβο, να τους αφήσουμε. Συγχαρητήρια στον Εθνικό Σοκό. Εσύ, Μακιά, άμα θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Εμένα μου έκανε εντύπωση και η παρουσία των Χελιδονιών. Σήμερα καλή, πολύ καλά πήγαν τα παιδιά, άσχετα από το 1-3. Ειλικρινέστατα, δεν είχα δει, έτυχε να μην δω φέτος την ομάδα των Χελιδονιών άλλη φορά. Και δεν ξέρω, έχω τον... Δεν ξέρω αν θέλει και ο Μαρτόπουλος ο Κώστας, ναι, γιατί ο προσωπικός, γιατί να πει δύο κουβέντες για... Εγώ νομίζω παρόλο που δεν είναι τα Χελιδόνια φέτος, σήμερα ήταν πάρα πολύ καλά. Μ' άρεσαν και απορώ πώς αυτή τη στιγμή τα Χελιδόνια είναι στη θέση αυτή που πέφτουν κατηγορία. Νομίζω ότι άκρισε μια καλύτερη στιγμή της ομάδας των Χελιδονιών που θέλει και σε νέα παιδιά. Να μας μιλήσουν καλύτερα ο Κώστας Μαρτόπουλος που είναι και αυτός που τόσα χρόνια βοηθάει στο Ελληνικό και είναι τώρα στα Χελιδόνια φέτος. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Τα είπε καλά ο κύριος Κυλιντάρης, ο Μάκης. Τα είπε έτσι. Είναι μια καλή ομάδα σε πιτσιρικάδες. Πέρσι κάναμε την έκπληξη. Φτάσαμε ένα παιχνίδι πριν να πάμε τελικό για Α1. Φέτος δώσαμε 5 παίκτες γάμα εθνική, 2, ένα στην Κύπρο και έναν στη Β' εθνική. Και από εκεί και πέρα ξανά πιτσιρικάδες. Αλλά το σύστημα δυστυχώς σε ψημί για τα νέα παιδιά δεν κάνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί τα νέα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία να σταθούν ενώ παίζουν πολύ καλή μπάλα και το βλέπουμε όλοι αυτό. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο λίγο στα χωριά, λίγο εδώ, λίγο εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, δηλαδή πιστεύετε ότι τα Χελιδόνια αδικήθηκαν και από τον όμιλο που είναι? Αδικήθηκαν και από τον όμιλο γιατί τρέχαμε σε όλα τα χωριά μακριά. Αδικηθήκαμε και σε παιχνίδια όπως με τη Μάδητο. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε με τη Μάδητο, έτσι. Δηλαδή έδωσε καθυστερήσεις, έδωσε 120 λεπτά κράτησε ο αγώνας χωρίς να έχουμε παράταση. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Παρ' όλα αυτά γίνανε κάποιες εγγράφος παρατηρήσεις στην ψημή και αυτά, αλλά σημασία δεν μας δώσανε όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, κύριε Μαρθόπουλε, θα με επιτρέψετε κάτι θέλω να σας πω. Επειδή είστε πολλά χρόνια και σε παιδικά πρωταθλήματα, μήπως άμα θέλετε να σχολιάσετε το χθεσινό γεγονός που έγινε. Εγώ εάν ήμουν πρόεδρος σε ψημή, σήμερα κιόλας θα έδιωχνα και το Ρίσιο και το Αγγελοχώρι, όχι από τα παιδικά, γενικά με αυτά που κάνανε. Ναι. Είμαι τόσο καυστικός, αλλά μόνο έτσι θα στρώσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Λυπάμαι που το λέω, και με το Ρίσιο και με το Αγγελοχώρι είμαστε φίλοι και γνωστοί, αλλά κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που γίνονται για να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μας έχει γράψει τον Καζέτα, χώρια τα δικά μας που ήταν πρωτοπόρα τα site, τον Καζέτα... Και γενικά όλοι... όλα τα φιναϊκά site είδα ότι... Δηλαδή μας έμαθαν όλα, παιδιά λυπάμαι που το λέω, μας έμαθαν όλη η Ευρώπη μας έμαθε. Τώρα μάθανε ξαφνικά ποιον το Ρίσιο και το Αγγελοχώρι, με την καλή την έννοια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία και στα παιδιά εδώ πέρα στο χού. Αρένα 89,4.